Ιεράς Μονής Προδρόμου Μπίγκροσκι, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το 1995, με την άφιξη του Αρχιμανδρίτη Παρθενίου για ηγούμενο της Ιεράς Μονής Προδρόμου Μπίγκροσκι, ο κοινοβιακός μοναχισμός ανανεώνεται μετά από σχεδόν 50 έτη διακοπής. Ένα από τα κυριότερα μελήματα του νέου ηγούμενου είναι η καθιέρωση τακτικής λειτουργικής ζωής μέσα από την εκπλήρωση του λειτουργικού κύκλου σύμφωνα με τον αθωνητικό τύπο. Σε αυτό το πλαίσιο, στο εκκλησιαστικό τραγούδι έγινε καθημερινό μέλημα των μοναχών πρωί και βράδυ. Η χοροδία της Μονής αποτελείται από μοναχούς, οι οποίοι καθημερινά όχι μόνο εξασκούν το εκκλησιαστικό τραγούδι για θρησκευτικές λειτουργίες, αλλά και το βελτιώνουν μέσω της συνεχούς άσκησης. Το 2002, ο Αρχιμανδρίτης Παρθένιος μαζί με την αδελφότητα της Μονής ηχογραφούν το πρώτο ζωντανό άλμπουμ με τίτλο Πασχαλινά Άσματα, στο οποίο τα κύρια άσματα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα περιέχονται σε δύο δίσκους. Αυτό το άλμπουμ κερδίζει μεγάλη δημοτικότητα, ιδίως μεταξύ των νέων, πολλοί από τους οποίους υποστηρίζουν ότι βρήκαν την πίστη τους ακούγοντας αυτά τα αρχαία άσματα του ναού. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 5 ή 6.000 αντίτυπα. Το 2012, με πρωτοβουλία του ηγουμένου, η αδερφότητα της Μονής συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση της συναυλίας Πασχαλινά Άσματα, σε συνεργασία με τη φιλαρμονική της χώρας μας, τη χοροδία της Θεολογικής Σχολής, καθώς και τον δημοφιλή τραγουδιστή Λάμπε Αλαμπακόφσκι. Στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Σάλα στα Σκόπια, τραγούδησαν επιλεγμένα άσματα της Μεγάλης Εβδομάδας. Την επόμενη, το 2013, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη συναυλία με τίτλο «Το πάθος του Κυρίου», με χαρακτηριστικά άσματα από τη λειτουργία της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Το 2015, προς τιμή της 20ης επιτείου της ανανέωσης της μοναστικής ζωής του Μπίγκροσκι, η χοροδία της αδελφότητας ηχογράφησε σε μουσικό δίσκο την Δέηση Κανόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που αποτελεί μέρος του καθημερινού λειτουργικού κύκλου. Επιπλέον, η χοροδία της Μονής Μπίγκροσκι συχνά φιλοξενείται σε θρησκευτικές λειτουργίες και αγρυπνίες σε όλη τη χώρα και διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις, δεξιώσεις και γιορτές. Η αδελφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μπίγκροσκι θα ερμηνεύσουν «Πάσα πνοή», «Τι σε καλέσομεν προφητά», «Στη χειρό της λυτής», «Της αποτόμης του Τιμίου Προδρόμου άξιον εστίν». Ας τους ακούσουμε. Oh!
Ευχαριστούμε πολύ τη χοροδία Ιεράς Μονής Προδρόμου Μπίγκορσκι. Παρακαλώ τον Αρχιμανδρίτη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, Παρθένιο, να αποδώσει τη μυντική πλακέτα.